τελευταίο μέρος της εκπομπής συζητάμε για θέματα του Δήμου Θερμαϊκού με την υποψήφια της Λαϊκής Εισπύρωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κωνσταντίνα Μόραλη, που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Κυρία Μόραλη, η ενασχόλησή σας με τα κοινά δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι, βέβαια. Πόσο πίσω πάει? Από το 2010. Ως επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οπότε είναι η τρίτη φορά που καταθέτετε την υποψηφιότητά σας για το Δήμο Θερμαϊκού. Σας απασχολούν οι αλλαγές που έρχονται με τον Κλεισθένη? Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί είναι και σε μια αρνητική κατεύθυνση, κατά την άποψή μας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτό που υπερτονίστηκε σε ό,τι αφορά τον Κλεισθένη, βάζοντας κάτω από το χαλί τα πιο σημαντικά, είναι το θέμα με της απλής αναλογικής, δηλαδή του τρόπου εκλογής. Αυτό, κατά την άποψή μας, είναι σαφώς ένα δημοκρατικό μέτρο, δεν το συζητάμε, για να αποτυπώσει την ψήφο, ακριβώς όπως εκφράζεται. Αλλά το κύριο για μας είναι ότι μέσα από η απλή αναλογική δόθηκε τώρα ως βήμα στην εκλογική διαδικασία της τοπικής διοίκησης, στις περιφέρειες και στους δήμους, με τη λογική των ευρύτερων συνενέσεων. Θέλουμε να πούμε ότι η αντιλαϊκή πολιτική, έτσι όπως εφαρμόζεται και έτσι όπως εκφράζεται, κανένας δεν μπορεί από μόνος του ένα κόμμα, μία παράταξη, να τη σηκώσει στις πλάτες της. Σε αυτή τη βάση χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις, όχι μόνο για να μπορούν να μοιράζονται αυτές οι ευθύνες, αλλά κυρίως για να περπατάνε στην κοινωνία, με την έννοια ότι πιο εύκολα θα μπορέσουν να απορροφήσουν τους κραδασμούς που θα δημιουργηθούν στην κοινωνία από την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Συνέχεια, δηλαδή, αν ένα μέτρο, μία πολιτική περάσει με δύο ή τρεις παρατάξεις, θα είναι λιγότερο επώδυνη για τους δημότες? Λιγότερο επώδυνη δεν θα είναι. Απλά θα μπορεί να απορροφήσει τους κραδασμούς δηλαδή περισσότερο, σε κάθε περίπτωση, από ότι από ένα συνδυασμό, από μία παράταξη κλπ. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι αυτό το μέτρο μπορεί να ακουγόταν αρχικά ότι θα μείνει ακέφαλη ή δεν θα κυβερνιέται ένας τόπος, ένας δήμος κλπ. Ναι, και προφανώς. Βάση δεν έχει αυτό το πράγμα. Μια χαρά μπορεί να κυβερνηθεί. Αν γυρίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο Κοινοβούλιο σήμερα, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Όταν θέλει το σύστημα να κυβερνηθεί, έχει σαφώς από πίσω του ανθρώπους και κομμάτια τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Αυτό προϋποθέτει βέβαια διαβουλεύσεις, κυρία Μόραλη. Να μην σας πω τι γίνονται και από τώρα. Δεν είναι καλύτερα να υπάρχουν διαβουλεύσεις από τώρα σε ποια διαβουλεύσεις, σε ποια κατεύθυνση? Δεν είναι πιο έντιμο από τώρα κάποιοι άνθρωποι μεταξύ τους να πούν ότι θα συνεργαστούν παρά να γίνουν διαβουλεύσεις και συμμαχίες κάτω από το τραπέζι και ίσως με συνδιαλλακτικό τρόπο που δεν τιμά και κάποιον αιρετό? Δεν είναι καλύτερα από τώρα ευθέως απέναντι στους πολίτες να πούν κάποιοι άνθρωποι ότι θα δουλέψουν μαζί? Αυτό το ευθέως απέναντι στους πολίτες, για να το πούν τώρα, ας πούμε δύο ανθυποψήφοι, να δηλώσουν από τώρα ότι θα συνεργαστούν αργότερα, προφανώς δεν θα το κάνουν για λόγους ψηφοθυρίας κλπ. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα δούμε ότι αυτό το μετεγγραφικό στοιχείο, ας πούμε, που υπάρχει γενικότερα στην πολιτική ζωή και αυτή η συναλλαγή, με ό,τι πρόσημο θέλετε βάλτε στη λέξη, και αυτή η λέξη πρόσημο είναι έτσι πολύ διαδεδομένη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό δηλώνει ότι θα υπάρξουν συνεργασίες σε ποια κατεύθυνση, δηλαδή πολεμώντας τι, υπερασπίζοντας τι, ποια συμφέροντα, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και το βασικό και το ουσιαστικό. Αλλά και απ' την άλλη δείχνει μία πολιτική, μία εκλογική συναλλαγή. Εμείς, για παράδειγμα, για να το κάνουμε ξεκάθαρο, το είχα αφήσει για το τέλος, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κουμπίσει στο σημείο αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν θα μετεγκράψουμε ψήφους, αυτούς τους οποίους ζητάμε από τους εργαζόμενους, από τις λαϊκές οικογένειες, αυτή την υποστήριξη και τη στήριξη και τη συμπόρευση κυρίως. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν θα μετεγκράψουμε ψήφους, σε καμία περίπτωση δεν θα πάρουμε αυτούς τους ψήφους για οποιαδήποτε πολιτική ή εκλογική συναλλαγή. Δεν το περιμένει κάποιος από τη Λαϊκή Συσπήρωση, ούτως ή άλλως αυτό. Ναι, ναι. Κοιτάξτε όμως, έχει σημασία, γιατί ο κίνδυνος σε τέτοιες περιπτώσεις, συνολικά μιλάω, γιατί έχουμε να
Έχει μια εμπειρία ο κόσμος, ειδικά από το τελευταίο 15ήμερο, από τα ζητήματα που προέκυψαν μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι μια συνολικότερη πολιτική κατάσταση. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν θα πρέπει... θα πρέπει να αντιπαλέψουμε μάλλον τη λογική που παγιώνει ή εδραιώνει μία συνείδηση, ή μάλλον στη συνείδηση του κόσμου, ότι υπάρχουν εύπλαστα πράγματα, ηθικά και πολιτικά. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να υπερασπιζόμαστε, εμείς τουλάχιστον το κάνουμε. Βέβαια, στη δική σας περίπτωση, κυρία Μόραλε, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στην, αν το μεταφέρουμε στην αυτοδιοίκηση, στους συνδυασμούς της λαϊκής εισπύρωσης, αυτό που καταλογίζει ο κόσμος δεν είναι αυτά τα εύπλαστα που λέτε εσείς, αλλά τα πολύ σταθερά, τα οποία δεν έχουν προσαρμοστεί και στα νέα δεδομένα της κοινωνίας. Σας το έχουν καταλογίσει αυτό. Ότι είναι πολύ πάγιες στις θέσεις σας και ίσως σε κάποιο σημείο αναχρονιστικές. Δηλαδή, παράδειγμα. Να τα φέρω εγώ τα παραδείγματα. Να τα φέρετε εσείς τα παραδείγματα. Έτσι όπως τα ακούτε εσείς. Εσείς και πιθανά όχι. Από αντίπαλους ναι. Από ανθρώπους μέσα στην κοινωνία όχι. Την προσωπική μου πείρα καταθέτω. Σας λέω λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ότι τι παροχημένο μπορεί να είναι όταν υπερασπίζεσαι τη μόνιμη και σταθερή δουλειά στους Δήμους. Ναι, δεν είναι πόσο παροχημένο αλλά μπορεί, πόσο μπορεί να σταθεί αυτό που υπερασπίζεστε εσείς χωρίς να είναι καθόλου ευέλικτο τη στιγμή που οι Δήμοι δεν έχουν τους πόρους για να δικαιολογήσουν τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γιατί τους εκλέγουμε τους Δημάρχους. Γιατί εκλέγουμε τη δημοτική διοίκηση. Πώς εννοεί η λαϊκή συσπήρωση την αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα πρώτου βαθμού, τους Δήμους, πώς τους εννοείτε, ωραία, μέσα στο πλαίσιο του κράτους, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει μία πείρα της τελευταίας θητείας από τους 5 κομμουνιστές δημάρχους. Η πείρα αυτή είναι γενικότερα γνωστή. Νησίδα στον καπιταλισμό δεν είναι. Εντάξει. Λειτουργούν μέσα στο σύστημα. Απαντάω με έναν τρόπο και σε αυτό που μου είπατε. Παρόλα αυτά όμως, έχουν κερδιθεί πράγματα. Και έχουν κερδιθεί πράγματα μέσα από την πάλη και τους αγώνες. Μέσα από τη δημιουργία συνειδήσεων. Μπορεί αυτό το... Η πάλη ή ο αγώνας, για να το ξεκαθαρίζουμε... Αυτοί οι πέντε δήμοι, είναι... κυρία Μόραλη, κέρδισαν περισσότερα χρήματα μέσα από τους ΚΑΠ, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, δεν έτυχαν των ιδίων περικοπών που έτυχαν όλοι οι άλλοι δήμοι. Αυτό είναι μια γενικότερη κατάσταση, αυτό πήγα να σας πω. Αυτή την κατάσταση ότι όταν βάζεις, όταν κινητοποιείς όμως τον εργαζόμενο, τις λαϊκές οικογένειες, συγκροτημένα και στοχευμένα, να. Δημιουργείς στον κόσμο μία συνείδηση. Είναι άλλο πράγμα, ξέρετε, να λέει ένας δήμαρχος ο οποίος υπερασπίζεται τη συγκεκριμένη κατάσταση. Εννοείται να σηκώνει ψηλά και να λέει ότι έτσι είναι. Και να υποτάσσεται. Να... Έτσι. Και να λέει, όταν πηγαίνει ο εργαζόμενος, έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει μία συνάντηση και του καταθέτει οργανωμένα ή ως Επιτροπή Γειτονιάς ακόμα. Ή ο εργαζόμενος μέσα από το Σωματείο των Δήμων να καταθέτει το πρόβλημά του και να σηκώνει τα χέρια και να λέει «Εγώ είμαι αναρμόδιος», είναι μία πτυχή, μία εικόνα και να μεταθέτει το πρόβλημα αλλού, που στην ουσία, κατά την άποψή μας, είναι μία συνειδητή πολιτική πράξη η οποία λέει ότι εγώ αποσυνδέω το πρόβλημα από τις αιτίες του. Δεν είναι τυχαίο και δεν είναι θέμα ικανότητας. Και είναι άλλο πράγμα να μπαίνει σε μια διαδικασία να κινητοποιείς τον κόσμο, να τον βάζεις στο προσκήνιο, να του δημιουργείς συνείδηση όχι υποταγής, αλλά ίσα-ίσα διεκδίκησης. Και ξέρετε, μέσα από αυτή την ιστορία συνολικά και τα χρόνια της κρίσης, αν θέλετε ακόμα, που ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι που αντιμετώπισε ο κόσμος, τουλάχιστον την τελευταία περίοδο, οι εργαζόμενοι συνολικά... Και αντιμετωπίζει ακόμη. Και σαφώς, γιατί μια μικρή ανάκαμψη έχουμε. Και ξέρετε ότι το σύστημα θα ξαναφέρει και άλλη κρίση, όπως συμβαίνει. Αυτό είναι νομοτελειακό. Αλλά θέλω να πω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία που συσπυρώνεις τον κόσμο σε μία κατεύθυνση και τον κινητοποιείς, του αλλάζει συνείδηση. Και έχεις όντως και μέσα στην κρίση ακόμα μικρές νίκες από μάχες που δόθηκαν. Έχεις αντιστάσεις. Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα. Εγώ το λέω αυτές συνολικά. Αυτές οι μικρές νίκες. Λοιπόν, αυτό ναι. Είναι λοιπόν το ζητούμενο. Βάζεις φρένο έτσι, σε μια κατηφόρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μεταφέρουμε όλα αυτά στο συγκεκριμένο Δήμο που ανήκετε και είστε υποψήφια, κυρία Μόραλε, στο Δήμο Θερμαϊκού, ποιες είναι, δώστε μας δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας μικρής νίκης που θα μπορούσε να έχει κερδιθεί, αλλά δεν δόθηκε ποτέ η μάχη.
Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό που επικρατεί στο Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά είναι αυτό που λέγαμε πριν, ανοχή. Δηλαδή, αυτή είναι η πολιτική κατάσταση. Σε αυτό, έτσι κινήθηκαν και οι άλλες παρατάξεις, από τη διοίκηση και τις άλλες δύο. Αυτή είναι η κατάσταση, αποδεχόμαστε αυτό, έχουμε 62% μείωση, δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να πάρουμε προσωπικό. Μπορούμε να πάρουμε ιδιώτες όμως. 3,5 εκατομμύρια δώσαμε στον τελευταίο διαγωνισμό. Να δούμε την πόλη πώς είναι. Εμείς δεν φτάνουμε στο επίπεδο να καταλογίσουμε ευθύνες ανικανότητας, αδιαφορίας. Σαφώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι, σαφώς και μια διοίκηση, η όποια διοίκηση, οι υπεύθυνοι αντιδήμαρχοι, σαφώς και αγωνιούν για αυτή την κατάσταση και δεν είναι αδιάφοροι. Είναι άλλο κομμάτι όμως αυτό, το θυμικό, και άλλο κομμάτι το πολιτικό που λέει «Η επιλογή μου είναι να πάρω ιδιώτες, να δώσω 3,5 εκατομμύρια από τα ανταποδοτικά τέλη». Για την καθαριότητα μιλάμε. Για την καθαριότητα, έτσι. Και καθαρή πόλη να μην έχω, γιατί δεν έχουμε. Και είναι άλλο πράγμα να παλεύεις για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για να έχεις δικό σου στόλο, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δικό σου στόλο εννοώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι της καθαριότητας. Ναι, τα απορριμματοφόρα. Τα απορριμματοφόρα. Και όχι μόνο, και μια σειρά άλλα εργαλεία. Είδαμε αυτό που, με τις χιονοπτώσεις τελευταία. Είναι γυμνός ο Δήμος. Και δεν φαντάζομαι. Ή από τη γενικότερη. Τώρα, ναι. Γενικότερα, ναι. Και από την γενικότερη κατάσταση, γυμνή είναι η Δήμη. Έτσι, το 62% ή το αποδέχεσαι και λες τι να κάνουμε, πάμε και για άλλη μείωση. Ή αντιπαλεύεις αυτή την κατάσταση και μέσα από τις ανώτερες, από τις άλλες μορφές και από την ΚΕΔΕ και από την ΠΕΔΕ κλπ. Και παλεύεις αυτή την κατεύθυνση ή λες ότι εγώ δεν έχω χρήματα. Την ίδια στιγμή όμως μπορώ, γιατί ο Κλισθένης αυτό προβλέπει, νέους φόρους και νέες επιταγές τέτοιες που να παίρνουν, που να οδηγούν σε αφέμαξη τη λαϊκή οικογένεια, τα εισοδήματά της. Καλά, δεν επιβάλλει να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη και οι φόροι προς τους δημότες. Απλά το ρωτήμα. Κοιτάξτε, μπήκε ένα τέτοιο δίλημα. Έπρεπε να. Και αν δεν μπορείτε να βρείτε από αλλού ή αν κινδυνεύετε με χρεοκοπήσεις κτλ. Βάζει όλα αυτά τα. Εγώ λέω στην προκειμένη περίπτωση ότι ήταν ένα δίλημα και κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μέσα από την 3K, αυτή την περιβόητη ιστορία που έχει ξεκινήσει και είναι τραγική πραγματικά από τον Οκτώβρη και δεν έχει τελεσφορήσει. Για τους παρατασιούχους που ακόμα είναι σε προσωρινές θέσεις και δεν ξέρουν πού θα πάνε και αν θα πάνε κλπ. Και δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αυτό δεν έχουν βγει πίνακες. Προσέξτε, εκεί έπρεπε την ίδια στιγμή να πάρουμε απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να πούμε πόσους εργαζόμενους μπορούμε να πάρουμε. Όχι πόσους εργαζόμενους θέλουμε. Οι προτάσεις που ερχόταν από τα σωματεία ήταν εντελώς διαφορετικές σε ό,τι αφορά το αριθμητικό κομμάτι. Όχι πόσους εργαζόμενους χρειάζεστε. Πήραμε αυτούς που μπορούσαμε να πάρουμε με βάση τι. Τον κουρβανά των ανταποδοτικών τελών. Δεν επαρκούν εννοείται. Αλλιώς έπρεπε να προχωρήσεις σε άλλα μέτρα. Αν μπορούσες να πάρεις να, λοιπόν ένα ζήτημα τα ανταποδοτικά τέλη. Δεν είναι φορολογούμενοι οι πολίτες. Οι δημότες είναι. Δεν θα έπρεπε να εισπράττουν και με αυτούς τους τρόπους τα έργα υποδομών και την καθαριότητα και μια σειρά άλλα μέσα από τους ΚΑΠ και μέσα από την κρατική χρηματοδότηση, να τους γυρίζουν με αυτόν τον τρόπο πίσω. Γιατί μπαίνουμε στη λογική της ανταπόδοσης. Η ανταπόδοση κυριαρχεί στην τοπική διοίκηση. Κυριαρχεί σε όλα τα ζητήματα. Από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, με τα ποσά που πληρώνουν οι χρήστες και όχι οι δικαιούχοι. Ακόμα και οι διαφορετικές ερμηνείες έχουν το στίγμα τους. Δεν είσαι δικαιούχος ενός μιας υπηρεσίας, ας πούμε, ή μιας δομής. Είσαι χρήστης. Που σημαίνει ότι είσαι, κυρία Μόραλη, ωφελούμενος είσαι. Όταν πληρώνεις μέσα σε αυτή τη δομή, με τη μηνιάτικη συνδρομή σου, που δεν είναι συμβολική, και καλύπτονται από αυτήν και οι μισθοδοτικές ανάγκες της υπηρεσίας, χρήστης γίνεσαι. Έχω δικαιούχους, τους ξέρω και δικαιούχους τους ακούω από τους συναδέρφους σας της αυτοδιοίκησης. Θέλω να μου πείτε λίγο. Δικαιούχος είναι αυτός που πραγματικά το δικαιούται και εμείς δικαιούχο τον θέλουμε. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Να τρέξουμε λίγο κάποια θέματα. Μιλήσατε προηγουμένως και τα συζητούσαμε και κατηδίαν. Είναι μεγάλα τα ζητήματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Προέκυψαν σε όλο τους το μέγεθος μετά τις καταστροφικές πλημμύρες προδιετίας περίπου. Πλέον
Μιλάω προδίαιτες. Και θέλω και δύο λόγια να μου πείτε για την αντισεισμική θωράκιση, αν προβλέπετε κάτι και κυρίως για τα σχολεία, κυρία Μόραλη. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Αυτό που είναι η πάγια πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος για τα σχολεία, ναι. Γενικώς για τα δημόσια κτίρια, γιατί και τα νοσοκομεία είναι μέσα και τα κέντρα υγείας και οι δημοτικοί χώροι, όποιοι και αν είναι αυτοί, ενώ αν είναι εργασιακοί ή άλλες δομές κλπ. Και τα σχολεία. Σε αυτά λοιπόν που λέμε δημόσια κτίρια θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έλεγχος. Αυτό το ζητάμε και υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει. Έχει καλυφθεί ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό αυτού του ελέγχου. Και είναι αυτό που λέμε γυρίζουμε πίσω και βλέπουμε. Υπάρχουν υποδομές μέσα στο δημόσιο που να μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Υπάρχουν οι απαραίτητοι εργαζόμενοι, υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες που να μπορούν να κάνουν ελέγχους σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν αυτό... στο Δήμο Θερμαϊκού. Όχι, συνολικά, όχι στο Δήμο Θερμαϊκού. Λέω εγώ συνολικά. Συγκεκριμένα για το Δήμο. Για την αντισεισμική. Υπάρχει όχι, αυτό όχι, το προσωπικό. Όχι. Υπάρχουν επιστημονικοί. Στην τεχνική υπηρεσία από τις ειδικότητες που γνωρίζω, πιθανόν να κάνω όμως και λάθος, δεν υπάρχουν. Δεν είναι το θέμα τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Είναι το έχει βάλει σε προτεραιότητα αυτό το πράγμα. Γίνονται έλεγχοι. Ή πρόκειται να γίνουν. Αυτό δεν έχει ακουστεί ποτέ. Εμείς το βάζουμε σε κάθε συνεδρίαση. Ή εν πάση περιπτώσει, με κάθε αφορμή, σε κάθε συνάντηση οποιοδήποτε επίπεδου ή του δημόσιου διαλόγου. Αυτό είναι να σας πω ότι ακόμα τα σχολεία, επειδή συμβαίνει να είμαι και εκπαιδευτικός, τα σχολεία δεν έχουν ούτε στο σύνολό τους την πιστοποίηση της υπερασφάλειας. Και να σας πω κάτι που ήταν πάρα πολύ εξωφρενικό, ότι υπόλογοι γι' αυτό είναι οι διευθυντές των σχολείων έλεος. Ακόμα και σε μέσω μιας δικαστικής οδού. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και βλέπουμε αυτό ότι δεν αναδεικνύονται με την προτεραιότητα που θα έπρεπε να έχουν. Από την άλλη, για την αντιπλημμυρική. Τα αντιπλημμυρικά, ναι, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Τι θα πει από το 2008 μέχρι το 2015 ξεχασμένες μελέτες στο σιρτάρι. Τι περισσότερο από αυτό που λέμε. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και αποκαλυπτικά δυστυχώς. Τι θα πει ξεχασμένες μελέτες σε ένα σιρτάρι για τη διευθέτηση των ρεμάτων από το 2008. Δεν έχει σημασία, εμείς δεν θα πούμε ήταν αυτή η διοίκηση, ήταν καλή, ικανότερη, ήρθε η άλλη, τα έβγαλε. Δεν θα μπούμε σε αυτή όταν τη λογική. Όταν κάνει μια μελέτη η διοίκηση ενός Δήμου ή όταν μπαίνει στη διαδικασία να αναθέσει μια μελέτη, παρατάξεις μειοψηφίες το γνωρίζουν, κυρία Μόραλη. Βεβαίως. Έρχονται τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, περνάνε την Οικονομική Επιτροπή. Και πώς γίνεται κάποιες μελέτες να ξεχνιούνται σε ένα σιρτάρι. Ρωτάω αν είναι μελέτες οι οποίες έχουν περιέλθει στη γνώση όλων των συμβούλων. Αυτό έγινε την προηγούμενη δεκαετία, ήταν μελέτες του 2008. Εγώ σας λέω, όπως υπόθηκε ακόμα και αυτολεξή η φράση από τον νυν δήμαρχο, σε μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τις πλημμύρες, ότι βρέθηκαν μελέτες στο σιρτάρι, οι οποίες ήταν από το 2008. Σήμερα τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Υποτίθεται ότι έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα, περιμένουμε την υλοποίησή τους. Κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνονται ακόμα και από τους Δήμους τα απαραίτητα έργα πριν, που δεν έχει να κάνει. Ο καθαρισμός των ρεμάτων, ας πούμε. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Είχαμε πριν από ένα μήνα αυτές τις έντονες βροχοπτώσεις πάλι, οι οποίες απασχολήσαμε την κεντρική. Στο Δήμο Θερμαϊκού ειδικά, φέτος ναι. Έγιναν από την περιφέρεια που έχει αναλάβει. Έγιναν από την περιφέρεια, έγινε ένα μέρος από την περιφέρεια, δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, ούτε ολοκληρώθηκαν τα έργα. Υπάρχει κομμάτι, υπάρχει χώρος, υπάρχουν ρέματα που δεν έχουν καθαριστεί, λέτε? Υπάρχουν ρέματα που δεν καθαρίζονται. Δεν μπορεί να εκτελεστεί το έργο. Γιατί δεν μπορεί, για παράδειγμα, όταν αυτό το πράγμα δεν είναι καθημερινό. Έτσι, και δεν μιλάω για ρέματα μεγάλα. Μιλάω και για ρέματα, θα σας πω ένα παράδειγμα μετά για να μην το ξεχάσω, για ένα ρέμα που βρίσκεται στο σημείο πάτωμα της επανομής, εκεί, το οποίο δεν έχει μπει ούτε στη διαδικασία από την περιφέρεια να καθαριστεί. Ποτέ όμως. Ποτέ. Ούτε και σήμερα που μιλάμε. Εμείς το βάλαμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, πηγαίνουν από τον Άννα στον Καϊάφα. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Είναι ένα επικίνδυνο σημείο το συγκεκριμένο, κύριε Μόραλη. Βεβαίως, είναι αυτό που έσκασε κάτω στην Πάλιουρα. Και σήμερα ακόμη και που αυτό, μιλάμε, έχει αυτή την εικόνα, δεν είναι καθαρισμένο. Δεν είναι καθαρισμένο. Έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα.
Το έχουμε θέσει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι κατηδίαν μόνο, δηλαδή με τη διοίκηση και τους αρμόδιους κλπ. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το έχουμε θέσει. Εκεί υπάρχει ένας αγωγός, γιατί μιλούσαμε για νερό πριν, που τρέχει το νερό, πόσιμο νερό, εδώ και πόσα χρόνια, μέσα στο ρέμα. Και οι απαντήσεις είναι ότι δεν έχουμε εργαζόμενους να στείλουμε για να λύσουν το πρόβλημα. Το ρέμα δεν έχει καθαριστεί. Ανήκει στην πηγή του, σε Όμορο Δήμο. Καθόλου δεν μας ενδιαφέρει. Και πολύ περισσότερο δεν ενδιαφέρει τους δημότες. Και κυρίως της περιοχής. Όταν προχθές, σε αυτή την βροχόπτωση που σας είπα, την έντονη, που δεν ξέρω, έτσι υπάρχει και μία τάση να τις αντανομάζουμε όλα θεομηνίες. Λοιπόν, μπροστά δήμο, στα μάτια μας. Ανοίξει σε Δήμο πλέον της Χαλκιδικής Αποχή. Όχι, στη Θέρμη. Στη Θέρμη. Ναι, στο Δήμο Θέρμη. Από την επάνω πλευρά. Άρα έρχεται. Άρα πραγματικά δεν είναι η δικαιοδοσία του δικού σας Δήμου. Εγώ λέω ότι δεν πήρα τέτοια απάντηση όταν το βάλαμε. Ακόμα κι αν δεν είναι. Ποια είναι η αρμοδιότητα του εκάστοτε δημάρχου. Της εκάστοτε διοίκησης. Εμείς δεν προσωποποιούμε τίποτα. Από τη στιγμή που υπάρχει υπόψη και θέτει σε κίνδυνο το Δήμο του Θερμαϊκού, τους δημότες, τους κατοίκους, τις οικογένειες που είναι εκεί, γιατί είναι γεμάτο σπίτια. Λοιπόν, γιατί να ενδιαφέρει ποιανού δικαιοδοσία είναι. Από τη στιγμή που είναι στα υπόψη και δεν περίμεναν εμάς να το θέσουμε υπόψη σαφώς, μια ολόκληρη διοίκηση, γιατί δεν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και το θέμα να οδηγηθεί εκεί που πρέπει. Και όταν έχεις και τέτοιες εμπειρίες, ο καθαρισμός των ρεμάτων ακριβώς και τραγικές, ο καθαρισμός των ρεμάτων συνολικότερα και όποιων παρεμβάσεων γίνονται, εκεί που υπάρχει η ροή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι καθημερινός. Να έχεις εργάτες να καθαρίζουν. Γιατί από πάνω έχεις δέντρα, γιατί φύσηξε, γιατί έβρεξε λίγο, γιατί δημιουργήθηκε λάσπη. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτό δεν θα πρέπει να καθαρίζεται. Θα πρέπει να περιμένουμε το μεγάλο έργο, το οποίο καθόλου δεν υποτιμούμε. Σε καμία περίπτωση, γιατί αυτό θα δώσει τη μόνιμη λύση. Κυρία Μορέλη, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, και από ό,τι με ειδοποιούν, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω πραγματικά. Εσείς βλέπετε προοπτικές στο Δήμο Θερμαϊκού, σαν περιοχή, σαν οντότητα, ο Δήμος και όλη η έκτασή του έχει προοπτικές να γίνει φιλικός προς τους ίδιους τους δημότες, να γίνει ελκυστικός για να έρθουν περισσότεροι επισκέπτες, να μπορέσει να ζήσει ο ίδιος ο δημότης σε ένα καθαρό, όμορφο περιβάλλον, χωρίς κινδύνους περιβάλλον. Μπορεί να διαμορφωθεί ένα τέτοιο Δήμος. Είναι ο τόπος που ζείτε. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι το αυτονόητο. Ξέρετε, καμιά φορά, όχι καμιά φορά, γενικότερα το αυτονόητο γίνεται ζητούμενο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε όμως. Ο κάθε δημότης δικαιούται και ο κάθε εργαζόμενος και κάθε λαϊκή οικογένεια δικαιούται να μένει σε ένα περιβάλλον όπως το χαρακτηρίσατε. Φιλικό, ασφαλές, να μπορεί να ψυχαγωγείται. Να μπορεί να έχει όλες τις πόρτες ανοιχτές και όλες τις δομές ανοιχτές για να μπορεί να κάνει τη ζωή του όπως πρέπει, να έχει τα σχολεία του εκεί που πρέπει, εννοώ τόσα που πρέπει. Έχετε σχολεία εσείς επαρκώς, φτάνουν. Όχι. Επειδή είστε εκπαιδευτικός, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Έχετε μια εικόνα του τι γίνεται. Υπάρχουν σχολεία, είναι και υποίδρυση κάποιο σχολείο στη Μηχανιών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει το σχολείο, το οποίο έχει τεράστια προβλήματα στους νέους επιβάτες. Εσείς που είστε, σε ποια περιοχή είστε εκπαιδευτικός? Στις Δυτικές Συνοικίες, στον Μπελόκηπους. Μάλιστα. Όχι στο Δήμο που ζείτε. Αυτό λέει ο νόμος, αλλά πολλές φορές ο νόμος παραβιάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω και να κάτι κλείσω με αυτό, ναι. Ακριβώς, ότι αυτό το περιβάλλον το δικαιούται. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, καλύπτω τις λαϊκές ανάγκες και αυτό που ακούγεται πάρα πολύ συχνά από τους ανθυποψήφιους, ότι εδώ πρόκειται να κάνουμε έργα για να προσελκύσουμε επενδυτές, ναι, και να πάρει μπρος ο τόπος και λοιπά και να γίνει τουριστικός προορισμός και ότι είναι βαριά βιομηχανία, θεωρώ ότι είναι πρόκληση. Όταν ακόμα και για το σχολείο ένας μαθητής δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει από το ένα σχολείο σε μια άλλη περιοχή να επισκεφθεί έναν αρχαιολογικό χώρο. Μας πρέπει να λυθούν πρωτίστως, λέτε, αυτά τα ζητήματα και μετά. Όχι, απλά νομίζω ότι είναι πρόκληση να θεωρήσει ένα τριτογενή τομέα και όταν ξέρουμε τις συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους σε όλες αυτές τις ξενοδοχειακές ομάδες, δεν ξέρω, μονάδες, δεν ξέρω πραγματικά ένα γήπεδο γκολφ τι μπορεί να προσφέρει. Σχεδιάζεται στο Δήμο σας γήπεδο γκολφ. Λέω ότι όλα αυτά τα σχέδια που βλέπουν εκεί εξυπηρετούν εκείνα τα συμφέροντα
και σε καμία περίπτωση τα συμφέροντα της λαϊκής οικογένειας. Ο ξένος που θα έρθει με το βραχιολάκι θα μείνει μέσα στο ξενοδοχείο. Καλά, για να φτάσουν να γίνουν ξενοδοχεία με βραχιολάκι στο δικό σας το Δήμο υπάρχει δρόμος. Α, αυτά ονειρεύονται όμως, τι να κάνουμε. Σε αυτά απαντάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Και εμείς καλή σας δύναμη στον αγώνα και καλή επιτυχία σας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και αύριο Πέμπτη θα είμαστε μαζί σας στις 5:30 όπως καθημερινά. Έως τότε, καλό σας βράδυ.